Today we have started our cooperation with three specific areas: tourism, culture and education, and economy and trade. Now we must work towards producing and announcing tangible results in the various subsectors concerned. Our collaboration is based on a positive agenda and not directed against any other country. لبنان تحمل كثير من التبعات الأزمة ولا يجوز أن يتحمل تبعات الحل والمجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته حيث هناك تقصير في الكثير من مسؤولياته تجاه لبنان ويجب علينا كلبنانيين أن نسرع إلى التفاهم السريع باعتماد ورقة سياسة حكومية تسبق أي اصطفاف دولي أو أوروبا مع سياستنا بموضوع النزوح السوري في لبنان لأنه لا يمكن لأحد أن يجادل بعد الآن أنه عودتهم إلى بلدهم العودة الكريمة والآمنة أصبحت حتمية ولازمة ولا وجوب لتأخيرها وربطها بأي أمر آخر. Θέλω επίσης να σας πω ότι η σημασία που δίνει η χώρα μου, η Ελλάδα, στην ανάπτυξη στενών σχέσεων με τον Λίβανο, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αύριο έρχεται για επίσημη επίσκεψη στη Βηρυτό ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος θα έχει επαφές με τον ομολογό του και την υπόλοιπη πολιτική ηγεσία. Είναι λοιπόν θέληση της ελληνικής κυβέρνησης, διαχρονική, να ενισχύσουμε τόσο τη διμερή μας συνεργασία με το Λίβανο, όσο και με τους αδερφούς μας της Κύπρου, την τριμερή μας συνεργασία, γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι παραγωγική πολλαπλασιαστικά στο επίπεδο της οικονομίας και στο επίπεδο της πολιτικής να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο σταθεροποίησης της πολύ ταραγμένης περιοχής μας. Ευχαριστώ λοιπόν, φίλε Γκίμπραν, ξανά για τη θερμή φιλοξενία. Thank you so much.